κάμερα για να βλέπεις. Το γελά, βλέπω, όχι, δεν είναι. Εδώ είναι κάμερα, εδώ. Λοιπόν, θα κάνουμε build. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα build. Εδώ θα χτίσουμε ένα πυρηνικό μίνι εργοστάσιο. Γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα build εδώ στο κανάλι της Go. Σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικό καινούργιο build. Όλα εξαιρετικά είναι καινούργια, έξω το φανάκι που έχει λίγο σκόνη, το καφέρι σήμερα, δεν ξέρω ποιο είναι ο Μανώλης. Σήμερα θα αφήσουμε το Μανώλη και τον Ορέστη να κάνουν το build. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ άλλη μια φορά τον Ορέστη που μας επισκέφθηκε και μας έκανε την τιμή να μας βοηθήσει με τις ειδικές του εξαιρετικές συμβουλές στο Airflow και στις... σύμφωνα με μια έρευνα που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο του Cambridge το 1827. Λοιπόν, έχουμε ένα build όλο εξ αρχής, όλο καινούριο. Είναι το build του Μανώλη, να πούμε, σε κουτί. Δεν τον άφησα να πάρει τίποτα άλλο. Γιατί ρε φίλε ήταν οικονομικό. Έχει ήδη δύο φανάκια μέσα μπροστά. 1650, τι έχεις να πεις για αυτή την κάρτα? Είναι το 1050 το καινούριο μοντέλο, το αντίστοιχο. 1650, ναι, το 1050, την είχα πει είναι τάπα. Τα επιλέξαμε όλο μπαμ μπαμ. Και πόση ώρα την ψάχαμε μόνο κάρτα γραφικών? Μια ώρα, ήρθα. Ναι, μα λέγα, ψάχαμε μια ώρα μόνο κάρτα γραφικών. Γενικά είναι και οι τιμές και για όλα είναι... Τα πράγματα είναι δύσκολο. Έχω την 570, έχει εξαντληθεί. Η αμέσως επόμενη 580 ήταν στα 600, θυμάσαι που ήταν. 500 ευρώ τη έκπτωση ήταν. Ναι, ναι. Κοίτα, σαν μοντέλο πιστεύω θα είναι ασφαλές. Εμένα 1050 ναι. Την έχω. Είναι και είναι και άσος, έτσι, δεν είναι το πράγμα. Ναι, είναι 2-3 χρόνια. Σε τροφοδοτικό επίσης δεν τον άφησα να πάρει κάτι διαφορετικό. Από το ήδη δοκιμασμένο που έχω και εγώ τη Be Quiet στην Power 9 στα 600 Watt. Το οποίο νομίζω είναι υπέρ αρκετό ακόμη και για αν κάνει αναβάθμιση στο μέλλον σε Ryzen 9. Ναι, ρε. Το φίλο το έχω κάνει σε Ryzen 9, δεν θα είναι. Στο 5900 δεν κάλυπτε, ε. 5900. Ναι, έξω. Στην καρδιά, στον πυρήνα, στην καρδιά του υπολογιστή θα βρίσκεται ένας Ryzen 7 3800X, το ξέχασα. Οχταπύρινος με 16 threads, πολύ ικανός επεξεργαστής που έχει ήδη. Την μπάστα που την έχει, ρε. Πάνω στην ψύχτρα, έτσι. Πάνω στο ανεμιστήρακι. Που έχει ήδη ψύχτρα. Για μετρική πλακέτα έχουμε την B550M της MSI. Μπαζούκα. 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 Λοιπόν, 16 GB RAM της G-Skill Ridgeos V. Στα 3200. Χρονισμένη. Και σε κάρτα γραφικών έχουμε την GeForce GTX 1650 της Asus. Θέλετε να πάμε να στήσετε, να ξεκινήσουμε. Να πάμε. Το σκρό ξέρω. Α, ναι, και έχουμε και έναν 970 EVO Plus της Samsung. Τι ήταν αυτό. Η Ιώτα είναι, πέρδι, το βάλουμε στο βίντεο. Έλα Ιώτα. Με συγχωρείς που σε έβαλα, Datsun. Να το δείξω λίγο αυτό. Να το δείξω λίγο αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, να είστε καλά, παιδιά. Datsun. Να είστε καλά, αυτό είναι πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Δεν περιμένουμε να κάνουμε. Γιώτα, Datsun. Για να είμαστε Datsun. Είναι η μετρική. Motherboard. Ξέρω, ρε. Έχω ξαναφτιάξει, ρε. Ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Ορίστε. Ορίστε. Ορίστε, friends, ορίστε. Λοιπόν, τι βάζουμε πρώτα? Βάζουμε πρώτα τον... Ξεχαστή. Όχι. Τελευταίο. Τελευταίο ψηλευστής, παιδιά, πάντα. Να ας βάλουμε το πιο μικρά, ρε. Αυτό το πάμε πιο πολύ...
Γενικά, όταν κάνετε unboxing, να κοιτάμε μαχαίρι που να κόβει. Γενικά. Είναι ψαλίδι, ακόμα καλύτερα. Έχουν ψαλίδι. Μήπως είναι έτσι, ρε. Μπορείς να μου φέρεις ένα ψαλίδι. Ή να σας κόβει λίγο, όχι το μαχαίρι το μυαλό, και να ανοίγει το κουτί έτσι. Είδατε, ε. Αυτό. Ήθελα να το δείξω γιατί είναι common mistake, καταλαβες. Επειδή κάποιοι φίλοι μας δεν ξέρουν ότι τα ανοίγουν έτσι. Επειδή δεν ξέρουν. Λοιπόν. Επίτηδες. Και, λοιπόν, οι μνήμες RAM μπαίνουν συνήθως στη θέση 2 και 4, αν είναι μόνο 2. Σωστά, ορίστε. Σωστά, ναι. Ωραία. Αν βάλετε κι άλλες 2, βάζετε στην 1-3. Λοιπόν, τώρα για 4, ανοίγουμε τα αυτάκια και βρίσκεται τρυπούλα. Και σπρώχνεται κάνει κλακ. Και βάζουμε και την 4, ανοίγουμε αυτάκια. Ευθυγραμμίζουμε, βασικό. Τέλεια. Εδώ, τι έχουμε μετά. Βάλουμε το μηδείο μας. Θα βάλουμε το μηδείο μας. Θέλω κατσαβιδάκι. Κατσαβιδάκι. Έλα, κάνεις κάτι. Δεν μπορώ να κάνω. Τα στο κουτί μέσα. Α, εσύ είσαι για τα καλώδια. Τα καλώδια. Που τα σχέμουν τα καλώδια, οπότε εντάξει. Κομπλέ. Καλό compromise είναι αυτό. Λοιπόν, βγάζουμε. Α, αυτό είναι ψήφτρα, έτσι. Ναι, αυτό το paste θα πρέπει να το βγάλουμε από εκεί. Το βγάλω το paste, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και... έχει κι άλλο βράδυ. Αυτό δεν θέλει μαχαίρι. Όπως η... είναι με σράμ, ας πούμε, αλλά είναι έτσι, κλασικά. Είσαι σίγουρος ότι δεν θέλει τι μάθαμε σήμερα, ότι η GeForce GTX 1650 δεν χρειάζεται τροφοδοσία εξτρά. Οπότε λιγότερο καλώδιο, πιο καθαρό κουτί. Βέβαια. Τώρα τι μας έχει μείνει. Ναι. Οικολόγη. Ο καλός ο χλάρος. Πανέτοιμος. Ακού. Πάμε να δούμε τώρα αν ανάβει. Γιατί δουλεύει. Βασικό. Δεν ξέρω, εντάξει, είμαστε ακόμα στα αρχικά στάδια. Δεν το έχουμε ζωρίσει το πράγμα. Αλλά δεν ξέρω, κάνε τα μαγικά σου τώρα. Λοιπόν, θα τρέξουμε λίγο ένα. Κάνουμε ένα Cinebench. Να δούμε λίγο θερμοκρασίες και να δούμε και τι. Τι rating μας βγάζει. Πάμε στο single core αρχικά. Λοιπόν, οι πρόσφατοι αριθμοί δείξανε ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο.
Σύμφωνα με τα benchmarks εδώ του Cinebench R23, τα πόνι μας είναι στο 2018. Έχουμε ξεπεράσει τον Intel i9-9880H. Ξαφνιστεί, είμαστε λίγο πιο κάτω από τον 1950 της Threadripper. Πολύ καλή αγορά. Στα πόσα το πήγαμε αυτόν, 200 ευρώ, είπες μεν όλοι. Κάπου εκεί 200 ευρώ. 200 ευρώ, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Και δεν κάναμε overclocking. Α, να το κάνουμε μια με overclocking, τι εννοείς. Μπορούμε. Κοίτα, δεν μπορώ να ανοίξω τον πιστήρα. Α, μπαμ, πάμε. Λοιπόν, πάμε να τρέξουμε τώρα στο πάμε όλη την κόρα και θα φανεί. Πάμε όλη την κόρα για να τα διαλύσουμε όλα. Καλά, γενικά. Θα σου πρότεινα άμα το θες για δουλειά να μην το τρέχεις σε overclock. Όχι, ρε. Γιατί αυτό είναι... θα γίνει μια φορά τώρα και δεν θα γίνει ποτέ. Τέλος. Καλό, όλα καλά. Καλύτερο benchmark με overclocking, προφανώς. Και πιο υψηλές θερμοκρασίες βέβαια, προφανώς. Το κάναμε περίεργο προφανώς. Προφανώς. Δεν μας έλεγε προφανώς. Προφανώς. Το μικρόφωνο εκεί προφανώς. Προφανώς. Προφανώς, προφανώς. Αυτά, είμαστε κουρασμένοι και οι δύο. Ναι, και έπεται πολύ, 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 πολύ δουλειά. Προγράμματα, ενημερώσεις, επανεκκίνηση, επανεκκίνηση. Πού είναι τα γυαλιά μου. Πάτε γυαλιά σου να κάνουμε ένα καλό... αυτό λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν το PC Build των 900 ευρώ, παρακαλώ, παρακαλώ πολύ. Τη σήμερα ημέρα, την οποία σήμερα ημέρα όπως και όλοι γνωρίζουμε, οι τιμές των επεξεργαστών έχουν πάει πάρα πολύ ψηλά. Αυτά από εμάς, θα σας δούμε σε ένα μελλοντικό PC Build ή Building Build ή γενικά Build που θα χτίζουμε πράγματα. Ή PC. Λοιπόν, ναι, αυτά παιδιά. Το PC βγήκε στα 900 ευρώ, έχει πολύ καλές αποδόσεις για την τιμή του. Ναι, σηκώνει, ναι. Νομίζω σηκώνει και 4K βίντεο, αυτό δεν έχει θέμα. Εγώ το έπαιζα 4K με τον 2600 και το Ryzen 5. Αυτά βεβαίως, είναι στις πάντα καλά για να καταλάβει τι έλεγε, να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας. Θα κάνω αυτό. Oh!